Νίκος Καζαντζάκης Οι αδερφοφάδες Μπήκε μέσα στο σπίτι του ο Παπαγιάναρος, πλάι στην εκκλησιά. Δεν ήταν σπίτι, ήταν κελί, σαν κείνο που του είχαν δώσει στο Άγιον Όρος. Ένα τραπέζι, δυο σκαμιά, ένα στενό καναπεδάκι όπου κοιμόταν και απάνω από το καναπεδάκι το κόνισμα του Άγιου Κωνσταντίνου. Τον είχε ζωγραφίσει ο ίδιος ο Παπαγιάναρος, ως καθώς τον παρίσταναν τα κονίσματα που κρατούσαν στις αγκάλες τους οι πυροβάτες, όταν περπατούσαν απάνω στα αναμένα κάρβουνα, στο βλογημένο χωριό, πέρα, στη μαύρη θάλασσα. Δεν φορούσε στο κόνισμα τούτο ο Άγιος κορώνα βασιλικιά. Μήτε κόκκινα καμπάγια. Φλόγες ήταν η κορώνα του. Ξυπόλυτος ήταν τίναζε αψηλά τα πόδια του και χόρευε απάνω σε αναμένα κάρβουνα. «Πυροβάτης είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος», έλεγε ο Παπαγιάναρος, σε όσους ξαφνιασμένοι τον ρωτούσαν. «Πυροβάτης είναι κάθε Άγιος. Πυροβάτης και κάθε τίμιος άνθρωπος στην κόλαση ετούτη που τη λένε ζωή». Μα το μεγαλύτερο στολίδι του κελιού του, ήταν δίπλα στο βαγγέλιο, απάνω στο τραπέζι, ένα άλλο κόνισμα, ψιλοσκαλισμένο αυτό σε ξύλο. Η Δευτέρα Παρουσία. Του το είχε χαρίσει για τη σωτηρία της ψυχής του ο Πάτερ Αρσένιος, ο φουμισμένος ξυλοσκαλιστής στη σκήτη της Αγίας Άννας, στο Άγιον Όρος. Δεν αποχόρτενε ο Παπαγιάνναρος να σκύβει κάθε μέρα απάνω του και να το κοιτάζει συλλογισμένος. Η καρδιά του γίνονταν θωρώντας το «Ανάσταση» και ένας μέσα του φώναζε «Όχι, όχι» και δεν κάτεχε ο Παπαγιάνναρος ποιος ήταν που φώναζε και γιατί φώναζε. Στη μέση ο Χριστός, αγέλαστος δικαιοκριτής, και είχε απλωμένα τα χέρια του, το ένα το δεξό του, βλογούσε το άλλο με σφιγμένη γροθιά φοβέριζε. Δεξά του οι δίκαιοι χιλιάδες είχαν κιόλα μπει στον παράδεισο. Γελούσαν. Ζερβά οι αμαρτωλοί χιλιάδες. και έκλεγαν. Τι τρόμος είχε κυριέψει τα πρόσωπά τους. Πώς είχε στραβώσει το στόμα τους από το θρήνο. Και στα πόδια του Χριστού Πεσμένη η Παναγιά Ανασήκωνε το κεφάλι Άπλωνε το χέρι Και του δείχνε τους αμαρτωλούς Και το στόμα της μεσανιγμένο Θα και φώναζε Έλεος γέμου μου Έλεος Έσκυψε ο Παπαγιάναρος Προσκύνησε τη Δευτέρα παρουσία Κι άξαφνα ως κοίταζε απόψε την Παναγιά και άκουγε την κραυγή της. Έσυρε φωνή. «Χριστέ μου έκαμε, μπα τούτη η Παναγιά η μάνα σου, μπα η καρδιά του ανθρώπου που φωνάζει». Σοριάστηκε στο καναπεδάκι. Δεν ήθελε να αποχωριστεί τη δευτέρα παρουσία. Την απίθωσε απάνω στα γονατά του και έκλεισε τα μάτια. Δεν ήθελε να κοιμηθεί κι ας ήταν ξεπνεμένος από την κούραση έκλεισε τα μάτια για να φέρει στο νου του τον αγαπημένο Πάτερ Αρσένιο και να λάμψει πάλι πίσω από τα κλειστά του βλέφαρα η Άγια Μέρα που τον πρωτοείδε. Λιόλουστη χειμωνιάτικη μέρα και ο Παπαγιάναρος με ένα δυσάκι στον νόμο περνούσε από τη χαριτωμένη πράσινη σκήτη της Αγίας Άννας. Για αλυστερά μαυροπράσινα τα φύλλα στις πορτοκαλιές και ανάμεσα από τα φύλλα έλαμπαν οι καταπόρφυροι καρποί όλο φλόγα απ' έξω, όλο μέλι από μέσα. Τέτοια σαν μια πορτοκαλιά είναι η βούληση του Θεού και τέτοιοι οι καρποί τη. φλόγα και μέλι συλλογίστηκε ο Παπαγιάνναρος και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Τι ευτυχία ήταν εκείνη, τι μυρωδιά, τι γαλήνη. Κι η θάλασσα που στραφτάλιζε έρημη, γαλαζοπράσινη, ανάμεσα από τις καρπισμένες πορτοκαλιές. Προχώρεσε. Στο πρώτο κελί που βρέθηκε μπροστά του, μπήκε. Τέσσερις τείχοι κάτασπρη, γυμνοί, μια αρμαθιά κυδόνια κρέμουνταν από ένα δοκάρι. Είχαν αρχίσει να σαπίζουν. Κι όλο το κελί μοσκομύριζε κυδόνι και κυπαρισόξυλο. Κι ένας καλόγερος, σουρωμένος, χλωμός, καθισμένος σε ένα σκαμνί, είχε απειθώσει στα γόνατά του ένα κομμάτι ξύλο και το σκάλιζε. Το στήθος του, το πρόσωπό του, η ψυχή του, ήταν κολλημένα πάνω στο ξύλο Ο κόσμος όλος είχε βουλιάξει στο χάος Και μονάχα απόμενε στην κυβωτόμεσα ετούτη του Θεού Ο καλόγερος ετούτος και το κομμάτι το ξύλο Θαρής και του είχε δώσει εντολή ο Θεός να ξαναφτιάσει τον κόσμο Τι γλύκα είχε το πρόσωπό του έτσι που ήταν σκυμμένο στο ξύλο και σκάλιζε τρέμοντας. Έκαμε ένα βήμα ο Παπαγιάνναρος. Έσκυψε απάνω από τον ώμο του καλόγερου και με βία συγκράτησε μια κραυγή. Τι θάμα ήτανε τούτο, τι ποιτη διοσίνη! υπομονή και βεβαιότητα. Σκαλισμένη από κυπαρισόξυλο η δευτέρα παρουσία, ολοζώντανη με πλήθος πρόσωπα, άλλα γεμάτα τρόμο, άλλα γεμάτα μακαριότητα. Ο Χριστός στη μέση, η Παναγιά στα πόδια του και δυο άγγελοι δεξόζερβα με τις μακριές σάλπιγγες της Ανάστασης. «Ευλόγησον Πάτερ», έκαμε δυνατά ο Παπαγιάνναρος χαιρετώντα. Μα ο καλόγερος, βυθισμένος στη δημιουργική του αγωνία, δεν άκουσε. Ο Παπαγιάνναρος άνοιξε τα μάτια. Η νύχτα είχε πέσει. Το γυάλινο καντιλάκι που άναβε ο μπρο από το κόνισμα του Άγιου Κωνσταντίνου φώτιζε πολύ αμυδρά το στενό μακροκελί. Τη δευτέρα παρουσία πάνω στα γόνατα του γέροντα. Τα χρυσοκίτρινα κιδόνια στο δοκάρι. Ησυχία. Το χωριό κιόλα κοιμόταν από το στενό παραθυράκι ανάλαφρα γυάλιζε ο φρεσκοασβεστωμένος τρούλος της εκκλησιάς και από τη λουρίδα του ουρανού που φαίνονταν δυο άστρα που γυάλιζαν. Έκλεισε πάλι τα μάτια ο Παπαγιάναρος. Ξαναγύρισε στο Άγιον Όρος, στο κελί του Αρσένιου. Τι λόγια ήσυχα, ειρηνεμένα, κουβέντιαζαν τώρα οι δυο τους. Πόσες μέρες, Πόσες νύχτες έμεινε μαζί του Πώς πέρασαν σαν αστραπή Έτσι σίγουρα θα περνούν οι ώρες, οι μέρες, οι αιώνες στον παράδεισο Οι ώρες περνούσαν Και οι δυο ψυχές σεριάνιζαν ο από το Θεό Και γουργούριζαν σαν περιστερές Πώς ζεις Πώς αντέχεις ολομόναχο πάτερ Αρσένιε Του είπε μια μέρα που κοίταζε ανάμεσα από τις πορτοκαλιές τη θάλασσα ο Παπαγιάνναρος και τον είχε κυριέψει η λαχτάρα να φύγει. «Είσαι πολλά χρόνια στη μοναξιά, πάτερα Αρσένιε». «Από είκοσι χρονό τυλίχτηκα στο κελί ετούτο Παπαγιάναρε», του αποκρίθηκε. «Σαν το μεταξοσκούλικα στο κουκούλι». «Τούτο είναι το κουκούλι μου», είπε σε λίγο και έδειξε το κελί του και σε χωράει. Με χωράει γιατί έχει ένα παραθυράκι και βλέπω τον ουρανό. Έρχονταν η νύχτα, περνούσαν τα μεσάνυχτα και ξαναμένος άδραχνε ο πάτερ Αρσένιος τα τελικά τα συνεργά του και άρχιζε αμήλυτος πια, Σκυμμένο απάνω στο κυπαρισόξυλο να σκαλίζει τα θεϊκά οράματα μην του φύγουν. Και μια νύχτα, που είχε έρθει ένα καλογεράκι από το μοναστήρι της Λάβρας να του φέρει μια παραγγελιά. Εκεί που κάθονταν και κουβέντιαζαν, άκουσαν πίσω τους κάποιον να αναστενάζει. Στράφηκε ο Παπαγιάναρος και είδε το καλογεράκι να κάθεται κουκουβιστό, συνεπαρμένο, να τους ακούει. «Τι κάθεσε και ακούς τι καθεσαι και ακους τι λεμε το ρώτησε. «Τι καταλαβαίνεις» «Τίποτα» αποκρίθηκε το καλογεροπέδι. Μα μια χάρη ζητώ από το Θεό Να κάθουμε έτσι στην αιωνιότητα Να σας ακούω να μιλάτε Αυτό θα είναι η παράδεισο